Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Fit Me Up by Riversong. Είμαστε η Αθηνά και η Βιργινία και πάμε να καθίσουμε. Πάμε να καθίσουμε γιατί έχουμε να πούμε πολύ πολύ ωραία πραγματάκια. Ξεκινώντας από το Mad Walk 2023 by 3Cents. Είμαστε εδώ πέρα να προσθέσουμε. Ναι. Είμαστε εδώ πέρα να προδώσουμε το line-up, κυρίες και κύριοι. Για δώσ' το, θες να το δώσεις. Είσαι έτοιμη. Θα πω μερικά ονόματα, δεν θα πω καν όλα τα ονόματα. Θα πω μόνο αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Λοιπόν, στο φετινό Mad Walk 2023 by 3Cents, παιδιά, θα έχουμε μαζί μας τον Απόν, τον FY, τη Ζόζεφιν, την Κίμη, τον Άντριου Λάμπρου, τη Λίλα, τη Μαρσό, την Κόνη Μεταξά, την Ήβια Δάμου, τη Δέσποινα Βανδύ, τον Πέτρο Ιεκοβίδη, την Κατερίνα Λιόλιου, τον Θοδωρή Μαραντίνη, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Σάκη Ρουβά, την Ντάμτα και την Ελένη Φουρέιρα. Σοκ, νομίζω, το line-up που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να περιμένουμε. Και επειδή δεν ξέρουμε τι άλλο να περιμένουμε και επειδή ο χρόνος περνάει, να ξέρετε ότι μπορείτε να μπείτε στο madwalk.gr να κλείσετε ένα εισιτήριο, γιατί οι θέσεις είναι πολύ, πολύ, πολύ περιορισμένες και τελειώνουν. Και εκτός από αυτό, να σας πούμε ότι αν είστε στη Πάτρα, 10 Νοεμβρίου, έχει το kick-off party. Λοιπόν, θα γίνει στο Distinto Mall στην Πάτρα 10 Νοεμβρίου και θα έχετε τη δυνατότητα να χορέψετε στο πιο fashionable vibe με DJ το Grand Boy. Εννοείται, όχι μόνο αυτό. Βιργινία, ξέρεις τι θα γίνει εκεί? Θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν στο publicity banner, να ανεβάσουν stories στο Instagram, κάνοντας tag το Mad κάτω παύλα TV και τη 3Cents κάτω παύλα official, γιατί θα μπουν σε κλήρωση προκειμένου να περπατήσουν στην πασαρέλα του Mad Walk 2023 by 3Cents. Δεν έχω τι άλλο να πω. Εγώ όμως έχω κι άλλα να πω, καθώς θα παραμείνουμε στην Πάτρα, αφού η MAC Cosmetics έχει κάνει πάρα πολλά events και ένα από αυτά είναι αυτό που έρχεται τώρα στην Πάτρα. Και η Αθηνά παρευρέθηκε σε ένα από αυτά, οπότε μπορεί να μας πει περισσότερα. Μπορώ να σας δώσω λίγο τον παλμό, παιδιά. Και στην Πάτρα θα γίνει η ίδια διαδικασία που έγινε και εδώ πέρα στην Αθήνα, 9 Νοεμβρίου, στο MAC κατάστημα στην Πάτρα, από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα μπορείτε να πάτε και να δοκιμάσετε το beauty look του Mad Walk 2023 by 3Cents. Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Μπορείτε να διαλέξετε πολλά. Να φωτογραφηθείτε στο παυλί στην banner μετά και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε και διάφορα προϊόντα της MAC, αλλά και προσκλήσεις του Mad Walk 2023 by 3Cents. Και να γνωρίζετε και τη μικρή Ολλανδέζα. Αυτό κυρίως γιατί η Δανάη είναι θεά, νομίζω το περάσετε τέλεια, να πάτε οπωσδήποτε. Και εμείς τώρα πάμε στα δικά μας, πάμε σε ένα περίεργο άθλημα. Σε απεχθάνομαι. Λοιπόν, ας δούμε το περίεργο άθλημα και για σήμερα. Μου δίνουν boost από το control και πάμε να δούμε τι είναι το sin kicking. Τόπα. Δεν το σκότωσα. Τι είναι το sin kicking? Λοιπόν, το βλέπεις εδώ πέρα, αγκαλιάζονται οι άνθρωποι. Είναι άθλημα με δύο διαγωνιζόμενους που προσπαθούν να κλωτσίσουν ένα τον άλλο στο γόνατο για να αναγκάσουν τον αντίπαλο να πέσει στο έδαφος. Αγκαλιά κατά τα άλλα. Λοιπόν, τα ωραία τα ευγενή αθλήματα και κάπως έτσι θα πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, Αθηνά μου, επιστρέψαμε και νομίζω ότι πρωτού μπούμε στο θέμα μας θα ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ πέρα στο brand Riversong, το οποίο φοράμε, αγαπάμε, έχουμε στο πλευρό μας και στηρίζουμε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ πέρα μαζί μας, γιατί το Riversong brand είναι ένα brand έξυπνων συσκευών με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. Στην Ελλάδα το brand της Riversong το διαχειρίζεται αποκλειστικά η GlobalSat, η οποία είναι μια εταιρεία που ηγείται στην ελληνική αγορά και έχει ένα πορτφόλιο με άπειρα brands, τα πιο κορυφαία. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η γκάμα του Riversong αποτελείται από value for money gadgets όπως wearables, ασύρματα ακουστικά και power banks. Το brand επικεντρώνεται στην υψηλή ποιότητα, τη χαμηλή τιμή, την έξυπνη σχεδίαση καθώς και την ευκολία στη χρήση. Θέλω τώρα, Βιργινία, να δείξει σιγά σιγά το Riversong Motivate Ultra μέχρι να πω εγώ μερικές πληροφορίες γι' αυτό, γιατί το κληρώνουμε και σε giveaway, παιδιά, στα social, θα γίνει χαμός τώρα. Διαθέτει HD οθόνη με μεγαλύτερα icons, δυνατότητα παρακολούθηση εφαρμογών μέσα από notifications των διαφόρων apps, μέτρηση καρδιακών παλμών, το αγαπημένο, ξέρουμε, επιπέδου stress, παιδιά, οξυγόνου και άλλες δυνατότητες, περισσότερα από 100 sports modes και εννοείται διάρκεια ζωής μπαταρίας 5 με 7 ημέρες για τυπική χρήση, παρακαλώ πολύ.
Πάμε τώρα να δούμε και τα Air Mini Pro. Να δούμε και τα Air Mini Pro, στα παραδίδω εδώ πέρα. Φυσικά. Είναι νέα Riversong Air Mini Pro, διαθέσιμα σε 5 χρώματα για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Με τη Fast Charge λειτουργία φορτίζεις 5 λεπτά και απολαμβάνεις 120 λεπτά χρήσης. Έχει ποιοτικό Environment Cancellation, αυτόματη σύνδεση με το άνοιγμα και αδιαβροχοποίηση σε νερό, υδρότα και σκόνη. Που είναι το πιο σημαντικό νομίζω για εμάς για τη γυμναστική, ε? Γιατί είμαστε και Fit Me Up και επειδή είμαστε και Fit Me Up και έτσι όπως τα δοκιμάζεις, τα φοράς και σου πάνε και πάρα πολύ, θα ήθελα να μου πεις Do It Like A Star, ποια μου έχεις? Α, λοιπόν, πριν πάμε για Do It Like A Star, να πούμε λίγο γρήγορα ότι όλα αυτά τρέχουν σε διαγωνισμό. Φυσικά να το πούμε. Θα δούμε εδώ πέρα και το μπανεράκι πέφτει με τις πληροφορίες. Μπείτε στο mat.pavlatv στο Instagram και τα κληρώνουμε εμείς όλα αυτά. Τα κληρώνουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα προκειμένου να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και στο mat.pavlatv στο Instagram για να δηλώσετε συμμετοχή. Εννοείται. Και τώρα θα πάμε στο Do It Like A Star που περίμενες πώς και πώς. Τελειώσαμε τώρα με τα giveaway και τα λοιπά. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε γιατί περιμένω να μου πεις πώς και πώς ποιον. Ή ποια έχει. Αδημονείς, το ξέρω. Αδημονώ. Θα δούμε τη Μιράντα Κέρ σήμερα. Κάτι ήξερα που αδημονούσα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς αδημονείς γι' αυτό, γιατί η κοπέλα ασκείται 6 φορές την εβδομάδα, αλλά δεν κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Κάνει κάθε μέρα άλλα. Και εμείς 6 φορές. Εγώ να σου πω, αυτές τις 6 φορές προπονούμε πάνω από 2,5 ώρες την ημέρα. 2,5 με 3 ώρες την ημέρα. Και τη Μιράντα Κέρ, η Βιργινία δηλαδή. Λοιπόν, μη στο πολύ λόγο. Δευτέρα έχουμε yoga προπόνηση με βάρη butt circuit. Τρίτη, yoga pilates cardio circuit. Τετάρτη, περπάτημα ή τρέξιμο από 3 με 5 χιλιόμετρα. Πέμπτη, yoga προπόνηση με βάρη arm circuit. Παρασκευή, yoga pilates core circuit. Και Σάββατο, yoga και meditation. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε Let Me Love You γιατί κουράστηκα. Έχουμε επιστρέψει, έχει γίνει χαμός. Έχουμε επιστρέψει, έχει γίνει χαμός και πρωτού περάσουμε στην καλεσμένη που θα υποδεχτούμε σήμερα εδώ, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το brand το οποίο βρίσκεται εδώ στο πλευρό μας, το brand Riversong, το οποίο μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, το φοράμε, το αγαπάμε και το στηρίζουμε. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ πέρα και στην εκπομπή μας μαζί, γιατί το Riversong είναι ένα brand έξυπνων συσκευών με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και φυσικά στην Ελλάδα το διαχειρίζεται αποκλειστικά η Global Salt, μια εταιρεία η οποία ηγείται στην ελληνική αγορά με κορυφαία brand στο πορτφόλιό της. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια ότι η γκάμα του Riversong αποτελείται από value for money gadgets όπως wearables, ασύρματα ακουστικά και power banks. Το brand επικεντρώνεται στην υψηλή ποιότητα, τη χαμηλή τιμή, την έξυπνη σχεδίωση καθώς και στην ευκολία στη χρήση. Και θέλω, Βιργινία, τώρα να αρχίσεις να πεις και μερικές λεπτομέρειες για το ρολόι που φοράω εγώ σήμερα, το Riversong Motive 7S. Το οποίο έχει δυνατότητα απάντησης κλήσεων χωρίς τη χρήση του smartphone σου, AI assistant, μέτρηση καρδιακών παλμών, μεγάλο αριθμό sports modes, και GPS, μεγάλο αριθμό διαφορετικών watch faces, περιστρεφόμενη κορώνα και διάρκεια μπαταρία ζωής. 7 ημέρες για τυπική χρήση, παρακαλώ. Εντάξει, παιδιά, είναι σωτήριο. Εμένα τώρα μου δείχνει και τους καρδιακούς μου παλμούς. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν κάνεις γυμναστική, να έχεις μια εικόνα. Θα πάμε όμως τώρα και στα Air Mini Pro της Riversong, τα οποία τα δείχνει αυτή τη στιγμή η Βιργινία. Η Βιργινία τα έχει σε άσπρο χρωματάκι, εμείς τα έχουμε σε μαύρο, αλλά γενικά υπάρχουν σε 5 χρώματα. Έχουν ποιοτικό Environment Cancellation, αυτόματη σύνδεση με το άνοιγμα και το πιο σημαντικό για εμάς, ειδικά που κάνουν αθλητισμό και γενικά γυμναστική, είναι ένα, ότι έχουν αδιαβροχοποίηση σε νερό, υδρότα και σκόνη, με αποτέλεσμα κάθε φορά που πηγαίνουμε γυμναστήριο να μπορούμε να τα φοράμε χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τρέχει και διαγωνισμός, πες το τώρα εδώ πέρα να γίνει χαμός. Τρέχει και διαγωνισμός, όχι για το ρολόι το οποίο φοράει η Αθνάτ, για το ρολόι που δείξαμε προηγουμένως, το δικό μου, το Ultra 8, και μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας προκειμένου να λάβετε μέρος και να είστε ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει το ρολόι που φοράω και τα Air Mini Pro που δείξαμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram στο mad.pavlatv και να δηλώσετε συμμετοχή. Και πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας γρήγορα. Εννοείται, γιατί έχουμε εδώ πέρα μαζί μας μία πρωταθλήτρια, προπονήτρια ενόργανης γυμναστικής, την Ανδριάννα Συρίγου Αντωνίου. Γεια σας, κορίτσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας. Γεια σας.
Μπορούμε να καθίσουμε. Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε τι φάση πετυχαίνουμε. Είμαι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου. Και... πάρα πολύ χαμογελαστή αρχικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας στο Fit Me Up by Riversong. Προπονητικά, σε τι φάση είσαι, δηλαδή με τις ομάδες σου, με τους αθλητές σου, σε τι φάση βρίσκεστε, προετοιμασία, αγώνες. Ναι, φυσικά είμαστε σε φάση προετοιμασίας, γιατί σε λίγους μήνες έχουμε αγώνες, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε για μια ωραία εμφάνιση. Τι ωραία. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή, ναι. Μην τα πάρουμε από τώρα. Η ενόργανη πώς μπήκε στη ζωή σου, Αντριάννα? Από μικρή ηλικία, από 4 χρονών. Γενικά ήμουν ένα παιδί πολύ ζωηρό, άτακτο, οπότε αποφάσισαν οι γονείς μου να με πάνε σε ένα γυμναστήριο κοντά στο σπίτι μας, όπου ήταν η ενόργανη γυμναστική. Έτσι οι προπονητές με είδανε, με ξεχώρισαν και με βάλαν αμέσως στο αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε ένα όμορφο όνειρο για μένα η ενόργανη γυμναστική. Έχεις τα παιδάκια σου βέβαια τώρα, φαντάζομαι, τα οποία προπονείς τους αθλητές σου. Και θέλω λίγο να πάω σε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά, οι γονείς φέρνουν τα παιδιά στην ενόργανη, γιατί είναι ένα από τα αθλήματα, να πούμε αυτή τη στιγμή, το οποίο γνωρίζω και από το πανεπιστήμιο, το οποίο είτε το συνεχίσουν αγωνιστικά στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, είτε όχι, προλαμβάνει τους τραυματισμούς. Και έχει φανεί σε έρευνα ότι οι αθλητές οι οποίοι είχαν κάνει προηγουμένως πριν το βασικό τους άθλημα, είτε ενόργανοι είτε ρυθμικοί, εμφάνισαν λιγότερους τραυματισμούς στο μέλλον. Όχι. Όλοι οι γονείς φέρνουν τα παιδάκια τους σίγουρα στο γυμναστήριο, αλλά όντως μερικοί φοβούνται το αγωνιστικό κομμάτι για τους τραυματισμούς. Αλλά αν κάνεις καλή προετοιμασία και ξεκινήσεις από μικρή ηλικία και χτίσεις σωστά, ομοιόμορφα το σώμα σου, δεν θα έχεις τόσους τραυματισμούς. Αλλά και αυτό είναι μέσα στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, στο αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρείς ότι μπορεί να φοβούνται, γιατί υπάρχει και ο μύθος ότι για να κάνεις ενόργανη πρέπει να πάρεις και κάποια συμπληρώματα εκτός του επιτρεπτού. Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει και αυτός ο φόβος από την πλευρά των γονέων? Σίγουρα το έχω ακούσει, αλλά η ενόργανη γυμναστική ποτέ δεν έχει πάρει τέτοιου είδους συμπληρώματα από όσα χρόνια είμαι μέσα στο γυμναστήριο. Εσύ πότε αποφάσισες να αφήσεις το αθλητικό κομμάτι και να πας στο προπονητικό κομμάτι? Στα 19 μου ήμουνα και προπονήτρια και αθλήτρια. Είδα όμως ότι στα 22 μου ότι ήθελα να αφήσω το κομμάτι το αθλητικό και να είμαι μόνο στο προπονητικό. Γιατί έδινα πολύ ένταση στο προπονητικό και μου άρεσε περισσότερο. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδάκι να οργανώνει γυμναστική? 4 χρονών, για να χτίσει, όπως είπα και πριν, ομοιόμορφα το σώμα του, να αποκτήσει πειθαρχία, το σημαντικότερο, να έχει συνεργασία και με τους συναθλητές του και με την προπονήτρια και ομαδικότητα. Mm-hmm. Αν και δεν είναι ομαδικό άθλημα, δεν χαρακτηρίζεται, είναι όμως ένα κομμάτι και αυτό. Γιατί είστε και όλοι μαζί. Τέλεια. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Το Σαρδάμ έχει πάει τέλεια σήμερα, το βλέπετε. Mm-hmm. Και επιστρέφουμε για περισσότερες ερωτήσεις. Θα το πέρα με την Αντριάννα μας. Επιστρέψαμε εδώ πέρα με τα υπέροχα κορίτσια που έχουμε. Είμαστε και οι τρεις υπέροχες, αυτό έχω να πω. Έχω τρελαθεί εδώ πέρα το κορίτσι, το βλέπετε. Είμαι στα καλά μου και έχω τρελαθεί, γιατί έρχεται το MacBook 2023 by 3 cents και έχει τρελαθεί και το MacBook, έχει τρελαθεί το αφεντικό, δίνει απίστευτες ευκαιρίες. Έχουμε το Creators Lab από την IKEA. Αθηνά στο Δήμο. Σε βλέπω. Θέλεις να πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, για όποιον γενικότερα είναι πιο καλλιτεχνική ψυχή από εμάς και είτε σχεδιάζει, είτε έχει κάποια έβηση στο να φτιάχνει ρούχα, αξεσουάρ κτλ. Φέτος το MadWalk σου δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία μαζί με τα IKEA και το MAD, η οποία δυνατότητα πια είναι να μπει στο www.madwalk.gr, να συμπληρώσει τέλος πάντων μια ειδική φόρμα, να στείλει ένα μίνι βιογραφικό. Και το πιο σημαντικό από όλα, να στείλεις το σχέδιο που θα ήθελες να δεις να περπατάει στο catwalk του MadWalk 2023 by 3 cents. Εντάξει, παιδιά, top δώρο, 8 θα είναι η finalist. Αν σχεδιάζεται, εγώ δηλαδή το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί την ζωή χωρίς να παίρνεις ρίσκα, και θα επιστρέψω στην Ανδριάννα. Στο ίδιο vibe, και θα ήθελα να σε ρωτήσω, ως προπονήτρια και ως πρώην αθλήτρια, ποια θεωρείς ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αθλητής, και δεν θέλω να μου πεις σωματικά, θέλω να μου πεις κυρίως ψυχικά, προκειμένου να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Η ενόργανη γυμναστική γενικά είναι ένα δύσκολο άθλημα. Πολλές φορές φτάνεις στα άκρα να ξεπεράσεις τα όρια σου, και έτσι αποκτάς και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, να φτάσεις στο στόχο σου. Σίγουρα με την πειθαρχία και ο στόχος που σε παρακινεί να φτάσεις εκεί, σε κάνει πιο δυνατό και γενικά και στη ζωή σου, ποτέ να μην τα παρατάς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι τώρα που θα μείνουμε. Η διατροφή παίζει ρόλο στο προπονητικό κομμάτι? Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι στο κομμάτι του αθλητή προκειμένου να έχει κάποιο αποτέλεσμα? Φυσικά παίζει ρόλο να έχει μια σωστή διατροφή για να μπορεί να έχει και μια σωστή απόδοση. Από εκεί πέρα σίγουρα θα πρέπει να έχει στη διατροφή του βιταμίνες, να τρώει τα απαραίτητα για να μην έχει και τραυματισμούς. Τέλεια. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και πριν πούμε για τα μελλοντικά σχέδια, θα ήθελα να μας πεις τι συμβουλή δίνεις στους αθλητές σου, να κοιτάξεις έτσι την κάμερα και να δώσεις συμβουλή και στο τηλεοπτικό κοινό, και μετά να μας μιλήσεις για το πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Ότι ποτέ να μην τα παρατάνε, να έχουν πάντα στόχους, και όταν έχουμε στόχους πάντα φτάνουμε εκεί πέρα που θέλουμε. Τα μελλοντικά σχέδια που έχεις για το μέλλον? Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι σίγουρα να έχω ένα δικό μου γυμναστήριο, αλλά να είμαι και προπονήτρια στην εθνική ομάδα. Να έχω τα δικά μου κοριτσάκια, ώστε να μπορώ να κατεβαίνω και σε αγώνες στο εξωτερικό, όχι μόνο σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Σε ευχόμαστε ολόψυχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που εγώ εδώ. Πάρα πολύ που με καλείτε στην εκπομπή. Να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα, να σου πάνε όλα κατευχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ πέρα. Αυτό ήταν το Fit Me Up by Riverson και για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κλασικά, επανειλημμένα, για fitness tips, καλεσμένους και γενικά χαμό. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.